Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Βασιλική Σταμάτη, είμαι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Και προτού ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε, να κάνετε μια σκέψη και να κρατήσετε ένα συνέστημα για τη φράση που, για μια φράση όπως «συμμετέχω σε ομάδες». Κρατήστε το και θα επανέλθουμε σε αυτό. Όταν με κάλεσαν η Όλγα και η Έλληνα να συμμετέχω στο TEDx του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μου είπανε το τίτλο της εκδήλωσης που είναι «Εξελίσσομαι», σκέφτηκα τι είναι για μένα η εξέλιξη. Και αυτό που σκέφτηκα είναι ότι εξέλιξη για μένα δεν υπάρχει χωρίς τους άλλους. Άρα εξέλιξη σημαίνει και συνεξέλιξη. Και συνεξέλιξη μέσα από δεσμούς που κάνω με τους άλλους. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι η πρώτη ομάδα στην οποία μπαίνω είναι η οικογένεια. Γεννιέμαι μέσα σε αυτή και γεννιέμαι μέσα σε αυτή και εκεί μαθαίνω τις πρώτες μου εμπειρίες, εκεί μαθαίνω να επικοινωνώ με τους άλλους. Πίσω μου έχουμε οικογένεια, φαντάζομαι σας θυμίζει τη δική σας, εμένα σίγουρα μου θυμίζει τη δική μου. Και αυτή η οικογένεια έχει κάποια μικρά παράδοξα πράγματα για αυτήν. Το πρώτο παράδοξο είναι ότι δεν έχουμε συναποφασίσει να βρεθούμε εκεί πέρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να φύγουμε για αυτήν τον πρώτο καιρό που είμαστε μέσα σε αυτή, τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και ακόμα και όταν πάρουμε απόσταση από αυτή, συμβαίνει το παράδοξο να μας ακολουθούν οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει εκεί. Μετέπειτα στη ζωή μας θα πούμε και σε άλλες ομάδες. Είτε πρόκειται για κάποιο ενδιαφέρον, είτε πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα. Και μέσα από αυτές τις, μέσα σε αυτές τις ομάδες θα μοιραστούμε εμπειρίες, θα μοιραστούμε ιδέες, αξίες, στόχους. Έτσι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να δημιουργήσουμε μια κοινή ιστορία. Αυτή η κοινή ιστορία θα είναι τόσο της ομάδας, η οποία θα μας αγκαλιάσει, όσο και η δική μας ιστορία μέσα σε αυτή την ομάδα. Τι συμβαίνει όμως και ενώ είναι μια τόσο καθημερινή συνθήκη το να βρισκόμαστε μέσα σε ομάδες, ουσιαστικά όταν σκεφτόμαστε ομάδες, σκεφτόμαστε μόνο τα αρνητικά. Και σκεφτόμαστε άγχος, πίεση, συγκρούσεις. Για παράδειγμα, μια φίλη μου δασκάλα, όταν ακούει τα παιδάκια να φωνάζουν «κυρία, να το κάνουμε ομαδικά», λέει «όχι, τώρα θα γίνει χαμός. Θα φτάσουν τα πράγματα να ξεφύγουν». Και έτσι λοιπόν, αντί να σκεφτόμαστε πώς θα πάρουμε καινούργιες εμπειρίες και πώς θα δεθούμε με καινούργιους ανθρώπους μέσα σε αυτές τις ομάδες, συχνά σκεφτόμαστε πώς θα επιβιώσουμε μέσα σε αυτές και πώς ουσιαστικά θα περάσει όλος αυτός ο καιρός μέχρι να μπούμε σε κάτι καινούργιο και να αλλάξουν τα πράγματα μαγικά. Χάνουμε όμως ένα τεράστιο στοιχείο των ομάδων που είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι τη συνεξέλιξη. Και τι είναι λοιπόν η συνεξέλιξη? Η συνεξέλιξη είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στη βιολογία και στο οποίο δύο ή και περισσότεροι οργανισμοί αναγκάζονται να αλλάξουν συμπεριφορά προκειμένου να προσαρμοστούν στη συμπεριφορά των άλλων. Και το πιο γνωστό παράδειγμα, γι' αυτό έχω και αυτή τη φωτογραφία εδώ, είναι αυτό της μέλισσας, όπου και η μέλισσα προκειμένου να επιβιώσει χρειάζεται να πάρει τη γύρω από το λουλούδι, αλλά και το λουλούδι προκειμένου να εξελιχθεί χρειάζεται να του πάρει η μέλισσα τη γύρη. Και στους ανθρώπους θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Έχετε παίξει ποτέ κυνηγητό? Ναι. Το κυνηγητό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο συμβαίνει αυτό ακριβώς. Ο κυνηγός αναγκάζεται να επιταχύνει για να πιάσει αυτόν τον οποίο κυνηγάει, αλλά και αυτός τον οποίο τον κυνηγάνε αναγκάζεται να επιταχύνει γιατί ο κυνηγός έχει επιταχύνει. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό με όρους επικοινωνίας. Εκεί δηλαδή τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται ακόμα μεγαλύτερα. Και μιλάω για επικοινωνία, μιλάω για μοίρασμα, γιατί είναι η πρώτη ανάγκη που έχουμε όταν γεννιόμαστε και είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ μέχρι και που θα κλείσουμε τα μάτια μας. Και η επικοινωνία, ειδικά μέσα στις ομάδες, συμβαίνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι πάντοτε αυτός που θα θέλαμε, αυτός που θα περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν ομάδες που ευνοούν την ανταλλαγή, ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών, κάνουν τα μέλη να πιστεύουν ότι οι ιδέες τους είναι σημαντικές, όπως στην ομάδα του TEDx του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τότε
γίνεται κάτι μαγικό και όλες αυτές οι ιδέες μαζί δίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα, σχηματίζουν μια ομάδα ανθρώπων που δεν υπήρχε ποτέ μέχρι τότε στον κόσμο. Και μετά από αυτό, μέσα από τη σχέση και περισσότερο παρά μόνο μέσα από τις ιδέες και από τους στόχους, υπάρχει αυτό που εμείς οι ψυχολόγοι ονομάζουμε διαπροσωπική μάθηση. Δηλαδή, η ομάδα και η παρουσία μας στην ομάδα μας δίνει ένα τεράστιο εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, έναν μεγενθητικό φακό για να δούμε περισσότερο τις δικές μας δυνατότητες, τις δικές μας δεξιότητες, αλλά και τις δικές μας συμπεριφορές και πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Και πώς μπορούμε να λάβουμε ρόλο πιο ενεργά και να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Μέσα από μια ομάδα, μέσα από μια τέτοια διεργασία, μπορούμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε. Προβληματιζόμαστε και το εκφράζουμε? Εκφράζουμε όσα θα θέλαμε ή κάνουμε πίσω? Μπαίνουμε ενεργά σε περισσότερα πράγματα που μας φαίνονται ενδιαφέροντα? Ίσως κάποιες φορές, σκεπτόμενοι τη σύγκρουση, το αφήνουμε για κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θέλετε ότι η διαπροσωπική μάθηση είναι ένα κομμάτι των ομάδων, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο κομμάτι των ομάδων είναι ότι μας απαντάνε σε κάτι το οποίο μπορεί να βασανίζει πολλούς από εμάς. Και αυτό είναι το ποιος είμαι εγώ στο τώρα. Οι ομάδες είναι εκεί γιατί θα μας διαμορφώσουν και θα τις διαμορφώσουμε, αλλά μπορούν να μας δώσουν και μια μικρή απάντηση για αυτό το τεράστιο ερώτημα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, αν αυτό το συνέστημα που σκεφτήκατε στην αρχή έχει αλλάξει για σας. Για πόσο έχει αλλάξει? Μόνο για έναν. Έχει αλλάξει αυτό το συνέστημα για τις ομάδες, για τη συμμετοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω το TEDx του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που με κάλεσε σήμερα. Και εύχομαι να συμμετέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε.